Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης και εξαθλίωσης για τα πλατιά λαϊκά στρώματα, η συγκυβέρνηση με τις οδηγίες της Τρόικας καταθέτει έναν προϋπολογισμό που μπορεί χωρίς υπερβολή να χαρακτηριστεί ισοπεδωτικός και βάρβαρος. Έναν προϋπολογισμό που περιλαμβάνει φόρους, επιπλέον μείωση των κρατικών δαπανών και συνέχεια του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας με επιπλέον αποκρατικοποίησης. Με την εισηγητική της έκθεση, η κυβέρνηση επικυρωποιεί ουσιαστικά τη δημοσιονομική στρατηγική της, η οποία βεβαίως δεν είναι διαφορετική από αυτή που βιώσαμε το 2013 και τα προηγούμενα χρόνια της μνημονιακής λέλαπας, και θέτει νέους ακόμα πιο βαθιά ταξικούς στόχους. Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, αγγίζει τα όρια της ύβριος η θριαβολογία σας ότι η χώρα μας γίνεται κράτος φυσιολογικό επειδή πετυχαίνει πρωτογενές πλεόνασμα. Προέρχομαι από μια περιοχή, αυτή της Δυτικής Μακεδονίας, που αντικατοπτρίζει πλήρως τα πλήρυνα πόδια και τα σαθρά θεμέλια του success story που με νύχια και με δόντια προσπαθείτε να πλασάρετε στην κοινή γνώμη. Αναφέρω τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα την Κοζάνη, η οποία αποτελεί τον ενεργειακό πυλώνα της χώρας και η οποία προσφέρει τα 2/3 της ενέργειας, για να σας πω ότι ακόμα και εκεί, σε έναν τόπο που έχει τα εχέγγυα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για αδιέξοδο από την κρίση, το success story πάει περίπατο. Όταν κοιτάξουμε κατάμουτρα τις στατιστικές και τους αριθμούς που τόσο σας αρέσουν και συνέχεια τους επικαλείστε, η πραγματικότητα είναι ανελαίτη. Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι στις πρώτες θέσεις στην ανεργία στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, παρακαλώ. Ποσοστό 30,5%. Αυτές είναι άραγε οι πρωτιές που οραματίζετε για την Ελλάδα και υποστηρίζετε ότι γινόμαστε κράτος φυσιολογικό. Την ίδια ώρα, οργανισμοί όπως ο οργανισμός του ΟΟΣΑ προβλέπουν επιπλέον εκτείναξη στα ποσοστά ανεργίας εξαιτίας της καταστροφικής οικονομικής πολιτικής που σχεδιάζεται. Και ενώ όλα είναι στο κόκκινο, στην ενεργειακή περιοχή της χώρας νοικοκυριά ξεπαγιάζουν. Οι οικογένειες μένουν χωρίς ρεύμα, ενώ βιώνουμε το παράλογο σε νοικοκυριά δίπλα στα φουγάρα της ΔΕΗ να επιβάλλονται ακόμα και πρόστιμα ρήπων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κοινή λογική λέει μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα για όλους. Και το success story έχει και συνέχεια. Ιδιωτικοποιείται τη ΛΑΡΚΟ, διαλύεται τα νοσοκομεία, την εκπαίδευση, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Ωραίγεστε και απαξιώνετε τη ΔΕΗ και οδηγείται μια ολόκληρη περιφέρεια στην ισοπαίδωση και φτώχεια. Ο κύριος Πρωθυπουργός, μάλιστα, περιμένει τους επενδυτές να μας σώσουν και προβάλλει παραδείγματα όπως η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Πραγματικά πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς το δημόσιο να παίζει σημαντικό ρόλο ή όταν απαξιώνεται και υποσκάπτεται ο καθοριστικός του ρόλος? Ανάγεται εδώ και κάποια χρόνια για την κατασκευή υποδομής της χώρας το μηχανισμό της ιδιωτικής χρηματοδότησης σε κυρίαρχο μέσω των ΣΔΙΤ και των συμβάσεων παραχώρησης. Βασιζόμενοι στην ψευδέστηση της δύναμης της κυριαρχίας των αγορών και της παγκοσμιοποίησης, που ήταν σαφές ότι θα δημιουργούσε προβλήματα. Και η κατάρρευση έγινε με κρότο. Αυτές τις μέρες στη Βουλή συζητάμε τις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων, που στηρίζονται στην παραπάνω αναφορά μιλώντας για μονόδρομους. Και σήμερα αναγκάζεται το δημόσιο να καλύψει το χρηματοδοτικό κοινό της τάξης του 1,2 δις. Συνολικά δηλαδή, το δημόσιο θα βάλει ζεστό χρήμα 3,5 δις για λιγότερα χιλιόμετρα και χωρίς να συνυπολογιστούν τα έσοδα από τα διόδια, από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί με δημόσιο χρήμα. Αξίζει να τονίσουμε ότι αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο των αυτοκινητοδρόμων είχε προϋπολογιστεί στα 8 με 8,5 δις, όταν η διαθέσιμη πόρη του ΕΣΠΑ για τις μεταφορικές υποδομές ήταν 4,3 δις. Εισάγεται την ανωτέρα καθολική βία υπέρ των παραχωρησιούχων και των τραπεζών και δεσμεύεται το ελληνικό δημόσιο για 30 χρόνια, αναλαμβάνοντας και το επιχειρηματικό και το τραπεζικό ρίσκο που είχαν, χωρίς να έχουμε εγγυήσεις από τις τράπεζες ότι θα χρηματοδοτήσουν τα έργα. Για μας η αναθεώρηση των συμβάσεων θα έπρεπε τουλάχιστον, πρώτον, να εγγράφει τη συνολική συρρήκνωση της οικονομίας μέσα από τη μείωση του κόστους των έργων.
Δεύτερον, τα διόδια θα έπρεπε να έχουν μεταβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της κρίσης, να μειωθούν ώστε να μην καταρρεύσει η συνολική κίνηση και σημαντικές απαλλαγές για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες με βάση κριτήρια τόπου διαμονής και εισοδήματος. Επιπλέον, απαιτείται να εφαρμοστούν τα ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια. Τρίτον, αφού η δημόσια συμμετοχή αυξάνεται στο ύψος του 55% των έργων, προτείνουμε τη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης των παραχωρησιούχων και τη συμμετοχή του δημοσίου με ποσοστό 55% και όχι 20%. Τέταρτον, χρειάζεται επανασχεδιασμός του χρονοδιάγραμματος ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των έργων. Το πρόγραμμα λοιπόν δημοσίων επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών και όχι μόνο, με τη δική σας πρακτική, σε συνδυασμό με τις προωθούμενες πωλήσεις και ιδιωτικοποίησεις, χάνει την αναπτυξιακή του διαδικασία και στερεί τη χώρα από σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών υποδομών. Επιπλέον, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού... Ένα λεπτό. Τελειώνω. Επιπλέον, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου και μέσω των λεγόμενων διαρθρωτικών αλλαγών που ολοκληρώνεται με το ξαπούλημα του Φιλέτου, του ΟΣΕ, της Τρενοσέ, της Ρόσκο, συρρυκνώνεται και απαξιώνεται το σιδηρόδρομο με το λεγόμενο πρόγραμμα εξυγίανσης. Ετοιμάζεται να βγάλετε στο σφυρί τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, αδιαφορώντας για τη σημασία τους στην εθνική άμυνα και τις τοπικές κοινωνίες για τη σύνδεση της περιφέρειας με το κέντρο. Συρρυκνώνεται την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και μειώνεται σημαντικά τα έσοδά της την παραχώρηση των αεροδρομίων. Τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης μειώνεται σημαντικά την επιχορήγησή τους. Αναρωτιόμαστε τι μέλη γενέστε για τους εργαζόμενους, το επιβατικό κοινό, το αντίτιμο του εισιτηρίου και εν γέννη των εταιριών αυτών των ίδιων. Για μας όμως η ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς ευρύτατη κοινωνική και πολιτική συμφωνία, δημοκρατική συμμετοχή και διαρκή κοινωνικό έλεγχο. Στόχος μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση ενός ενιαίου και δημόσιου ΟΣΕ, δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον, η συρρήκνωση της απελευθέρωσης των ακτοπλοϊκών γραμμών, τον ουσιαστικό έλεγχο της ακτοπλοϊκής αγοράς και τη συγκρότηση δημόσιου ακτοπλοϊκού φορέου, η ματέωση της πώλησης των λιμανιών των αεροδρομίων και η αναβάθμιση των υποδομών της χώρας. Κύριοι της κυβέρνησης, σας ακούμε να μιλάτε από χθες με κινησμό, επειδή ακριβώς έχετε συνειδητοποιήσει ότι δεν έχετε πια να χάσετε τίποτα. Τα δώσατε όλα, ακόμα και την πολιτική σας αξιοπρέπεια. Αδυνατείτε ωστόσο να αφουγκραστείτε τον πρώτο του ναυαγίου σας. Αδυνατείτε να κατανοήσετε ότι οι μέρες σας είναι μετρημένες. Θα το καταλάβετε όμως σύντομα, να είστε βέβαιοι. Ευχαριστώ.